Με ζητάνε, πρέπει να φύγω. Αυτή η ουρίτσα που μου έχετε κολλήσει είναι ωραία. Για πείτε. Νιώθω περίεργα. Στο Μάντε έχω έρθει όταν ήμουν μικρός, 10 χρόνια πριν. Έχω κάνει εκπομπή με το Θέμη, έχω κάνει εκπομπή με τον Νουγκαρέζο και τη Σινατσάκη. Θυμήθηκα τα παλιά μου και μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι στο Μάντε. Ποιος? Στίχο. Α, στίχος. Δεν έχω κάποιο στίχο που αντιπροσωπεύει τη ζωή μου. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Δεν έχω μότο. Η πιο δύσκολη ερώτηση που μου κάνουν συνήθως είναι να μιλήσω για τον εαυτό μου. Επίσης, πολύ δύσκολες ερωτήσεις έχουν να κάνουν και με τα προσωπικά. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο δίλημα που αντιμετώπισα πιο πρόσφατα στη ζωή μου έχει να κάνει με το αν έπρεπε να ασχοληθώ, ας πούμε, ή όχι με την πολιτική. Αν θα έπρεπε να βάλω λίγο πίσω τη δουλειά μου. Αυτό ήταν ένα δίλημα που με απασχόλησε αρκετά. The Best Mode, Personal Jesus και Dire Straits. Όχι, δεν τραγουδάω. Ολυμπιακός Γιουβέντους. Ολυμπιακό στάδιο, αέρας, Κόντε και Ελευθερόπουλος χάνει την μπάλα. Αυτά είναι η τελευταία φορά που έκλεψα. Μετά από 20 χρόνια θα είμαι λίγο. Θα περιμένω, μήπως μπορέσω να κάτσω κάπου ήσυχα, ας πούμε, σε ένα τραπεζάκι να πιω ένα ελληνικό καφέ και να φάω ένα γλυκό κουταλιού κάτω από ένα πλάτανο. Ας πούμε, έτσι δεν κάνω συνταξιούχη, αυτό δεν θα ήταν το ωραίο. Αν θα πάμε σε τόσο προσωπικά, που βάζουμε σαμπουάν και τέτοια. Ανάλογα με τη διάθεση, ναι, προφανώς από κάποιες φορές μπορεί να τραγουδάω ή μπορεί να λέω συνθήματα ή μπορεί να φωνάζω δυνατά ή να κάνω διάφορα τέτοια στον ντους, ναι. Άιντε πάλι με τα τραγούδια, ρε παιδί μου και τον στίχο. Λοιπόν, θέλω να αποσύρω την προηγούμενη απάντηση. Ήταν λάθος η απάντηση που έδωσα. Δεν τραγουδάω στον ντους. Μπαίνω μέσα, κάνω τον μπάνιο μου ήσυχος, πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Τελειώνω και σκουπίζω με φεύγω. Πιο σιωπηλός. Δεν λέω ούτε κιχ δεν βγάζω. Το τραγούδι της Πρωτοψάλτη ποιο είναι? Το με τα κύματα, το καράβι στη στεριά δεν λογίζεται. Έχει ένα στίχο μέσα με το ότι δεν της αρέσει η ηρεμία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αέρας και πανιά είναι το θέμα. Έχω ακριτοφοβία. Να, ένας μεγάλος φόβος. Φοβάμαι, δεν ξέρω πού κοιτάνε, πού πηγάνε, πού πηγαίνουν και αυτά. Φοβάμαι τις ακρίδες. Και κοιτάω, και κοίταξα. Η ταινία ίσως που με έκανε να αγαπήσω τον κινηματογράφο, τη δουλειά αυτή, σε συνδυασμό με κάποιες άλλες συγκυρίες της ζωής μου, η σινεμά παράδεισο μακράν. Τι ερώτηση είναι πιο δύσκολη? Παναγία μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μουσικό κανάλι? Το MTV. Βέβαια, το αγαπημένο μου κανάλι εννοείται ότι είναι το MAD. Εννοείται ότι είναι το MAD.